Φίλες, φίλοι, φίλες που νιώθετε φίλοι και φίλοι που δεν μπορείτε να οδηγήσετε αυτοκίνητα με ταχύτητες, καλώς ήρθατε σε άλλη μια συντέλεια, την εκπομπή που προσπαθεί να σας προετοιμάσει για τη δόση που τελικά μπορεί και να μην έρθει και η οποία τουλάχιστον σύμφωνα με τα λόγια των ειδικών δεν πρέπει να σας ανησυχεί. Αυτό που λέω από το 2010 είναι λοιπόν, που έχω γράψει επανειλημμένως στο Άστρα και Όραμα, ότι περιμένω τέλος πάντων να πάρουμε μια μικρή ανάσα μέσα στο 2013 και βεβαίως ήμουνα πάντοτε αυτή που υποστήριζα ότι δεν θα έχουμε μια άτακτη χρεοκοπία και το επαναλαμβάνω αυτό το πράγμα. Το λένε ειδικοί, έτσι δεν το λέω εγώ. Δεν θα χρεοκοπήσει άτακτα η Ελλάδα. Θα το κάνει με μεγάλη τάξη, με προσοχή, με όλα τα ρούχα διπλωμένα, τακτοποιημένα. Να μας πούνε και Ρωμά ή άλλοι Ευρωπαίοι, οι οποίοι ίσως οι άνθρωποι να θέλουν να μας δώσουν τη δόση, αλλά το καθυστερούν για λόγους που είναι πέρα από τις δυνάμεις τους. Ο Νοέμβριος είναι ένας πολύ δύσκολος μήνας για όλα τα ζώδια. Απαγορεύεται λοιπόν μέχρι τις 27 Νοεμβρίου να υπογράψουμε ή να επισφραγίσουμε οποιαδήποτε σχέση. Το λέει η Βλεούση, θα κάνουμε υπομονή μέχρι τις 27, φίλες και φίλοι και οι υπόλοιποι, ή στη χειρότερη μέχρι το Πάσχα. Όχι, την ελπίδα, κύριε Γιακουμάτε. Η ελπίδα σας λέω. Το αύριο, το φως στο αύριο, ποιο θα είναι. Και μέχρι το Πάσχα θα είναι ορατή. Σας λέω κάτι. Χειροπιαστή. Χειροπιαστή. Τώρα, κι αν δεν την πιάσουμε ή δεν την νιώσουμε, μετά την τελετή της Ανάστασης, σίγουρα θα την νιώσουμε και μπράβο στο Γεράσιμο το Γιακουμάτο για τη βεβαιότητά του, την οποία να πω πως το μόνο που μπορεί να τη σκιάσει είναι αυτό. Συστήσαμε για το Eurogroup της Δευτέρας, όπου θέλω να σας πω ότι ουδής λόγος ανησυχίας υπάρχει. Η Ελλάδα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και να είστε σίγουροι ότι και η Ευρώπη θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και η δόση θα θεταμιευθεί. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Γιατί τι να περιμένουμε τη Δευτέρα. Συνδυματικής καταβολής υπάρχει. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Πολύ ανησυχητικό που δεν ανησυχεί ο Γιάννης ο Στουρνάρας, ο οποίος προχθές είπε πως τώρα είναι που αρχίζουν τα δύσκολα. Πιθανότατα αύριο θα πει πως ποτέ δεν έχει ανησυχήσει έτσι στη ζωή του, γιατί ο Γιάννης ο Στουρνάρας, φίλες και φίλοι, δεν είναι κολλημένος και μπράβο του. Εγώ θέλω να σου πω τη γνώμη μου. Δεν είμαι απεσιόδοξος. Χρησιμοποιώ ακριβή λέξη. Yeah. Δεν λέω ότι είμαι αισιόδοξος. Yeah. Δεν είμαι απεσιόδοξος. Δεν είναι αισιόδοξος, αλλά δεν είναι και απεσιόδοξος. Ο άνθρωπος είναι τελείως δημάρ. Δηλαδή παρόν αλλά χωρίς άποψη. Τουλάχιστον όχι μέχρι να φυσήξει προς τα κάπου ο άνεμος και μπράβο του. Και μια και είπα άνεμος, να πω πως ο άνεμος φυσάει πάρα πολύ στο Πασόκ. Το Πασόκ που έχει όσο λίγη βοηθήσει στο να γίνει η Ελλάδα αυτό που είναι σήμερα. Έχουμε προχωρήσει και έχουμε κάνει εντυπωσιακή προσαρμογή με εντυπωσιακές διαρθρωτικές αλλαγές. Μιλάμε για τρομερά εντυπωσιακές αλλαγές, φανταστείτε να μπορούσαμε και να τις δούμε, έτσι θα μέναμε άφωνοι, τέλος πάντων. Το δυστύχημα είναι να πω πως παρά τις μεταρρυθμίσεις, τα ρουσφέτια, τα βολέματα, το Πασόκ δεν πάει πολύ καλά και ο συνήθως πράος και μετρημένος ηγέτης του μου φαίνεται, εμένα τουλάχιστον, κάπως νευρικός. Η πηγή του κυρίου Βαξεβάνη που του έδωσε τη λίστα ποια είναι... Είναι αυτός που την είχε και είπε ψέματα στην δικαιοσύνη και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Συγκαλύπτεται αυτόν που συγκαλύπτει τον συγκαλύψαντα τη λίστα. Ο συγκαλύψαντα. Πολλά νεύρα, πάρα πολλά νεύρα έχει ο άνθρωπος που μιλά πιο γρήγορα από τη σκέψη του. Νεύρα τα οποία εκτός από τη λίστα ίσως, λέω εγώ, να οφείλονται και στο αντάρτικο που έχει ξεσπάσει το Πασόκ. Όλα αυτά τη στιγμή που το Πασόκ μετρά ακόμη τις πληγές του από τη χθεσινή ψηφοφορία όπου έλαμψε δια της απουσίας του ο Κώστας Σκανδαλίδης. Όχι ψήφισαν οι Μιχάλης Κασής και Θεόδωρος Παραστατίδης, ενώ το παρόν επέλεξαν οι Μάρκος Μπόλαρης, Άτζελα Γκερέκου και Γιάννης Κουτσούκος με αποτέλεσμα την άμεση διαγραφή τους. Αυτοί, φίλες και φίλοι, είναι οι υπόλοιποι και οι υπόλοιποι είναι οι αντάρτες του Πασόκ, τον οποίο νομίζω εγώ πως πρέπει να ηγηθεί ο καπετάν ότι κάτσει, ο οποίος φεύγει μεν από το Πασόκ, αλλά φαίνεται να πιστεύει πως θα βρει εύκολα δουλειά σε κάποιο άλλο μαγαζί. Θέλω να είμαι, ας το πούμε έτσι, δεσμευτικά μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Πασόκ. Δηλαδή αυτό που είναι de facto η ανεξαρτησία μου θα γίνει και τυπική. Αλλά συνδεόμενο, συνεργαζόμενο και με το Πασόκ και με τη Δημάρ. Έτσι, θα ανεξαρτητοποιηθεί. Θα ανεξαρτητοποιηθώ, ναι. Με ενδιαφέρει όμως βεβαίως και ο αυτομετασχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ ως ένα άλλο πόλο της πολιτικής ζωής. Αλίμονο. Γιατί έγραψα το όπλο κρίσης. Ελάτε, κανείς δεν ξέρει. Εν πάση περιπτώσει, ο Μίμης ο Ανδρουλάκης, φίλες και φίλοι, είναι ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές και μπράβο του. Αν ανοίξει καινούριο μαγαζί, καλός. Αν του κάτσει η Δημάρ,
επίσης καλός. Αν του κάτσει ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα καλύτερα, και δεν το εννοώ από συμφεροντολογικής άποψη, έτσι, για όνομα του Θεού, δεν έχει δίσει δικαιώματα ο άνθρωπος. Εννοώ από προγραμματικής απόψεως, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα που έχει εναλλακτική πρόταση. Γιατί δεν υπάρχει άλλη πρόταση. Μα σηκώθηκαν όλοι τα στρατιωτικά. Το λέτε και δεν είπαν τίποτα, κύριε Βουλή. Ότι δεν υπάρχει άλλη πρόταση. Και σήμερα σα λέω στη Βουλή. Οι άνθρωποι, στη Βουλή σα λέω. Η άλλη πρόταση είναι αξιοπρέπεια. Είναι αξιοπρέπεια. Είναι ψηλά το κεφάλι ένα λαό και μια κυβέρνηση και όλο το φάσμα που θα δώσει τη μάχη για το μέλλον του. Αξιοπρέπεια, περηφάνεια, αλτρουισμός, ελπίδα, αλληλεγγύη και πολλές άλλες ωραίες λέξεις που ο καθένας τους βάζει όποιο περιεχόμενο θέλει. Είναι η άλλη πρόταση και πάρα πολύ σωστά. Δεν είναι τίποτα κορόιδα στο νέο Πασόκ να αρχίσουν να μιλούν συγκεκριμένα. Αλλά δεν είναι σωστό, δεν θέλω να τους αδικήσω. Η αλήθεια είναι πως κάνουν δουλειά. Κάνουν δουλειά οι άνθρωποι και κυρίως μας προστατεύουν από το αστυνομικό το κράτος. Αυτές οι φωτογραφίες αστυνομικών με πολιτικά που υπηρετούν στην ασφάλεια, οι οποίες στο βίντεο της ιστοσελίδας του ΣΥΡΙΖΑ δημοσιεύονται χωρίς επεξεργασία, ήταν η σπίθα που πυροδότησε νέα σύγκρουση μεταξύ του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πριν από τη χθεσινή πορεία διαμαρτυρίας, ομάδα βουλευτών με μέλη της νομικής υποστήριξης του ΣΥΡΙΖΑ προσέγγισαν αστυνομικούς με πολιτικά και τους ρωτούσαν εάν ανήκουν στην Ελλάς και τι είχαν μέσα στα σακίδια πλάτης. Την κίνηση κατέγραφαν με φωτογραφίες και βίντεο μέλη του κόμματος και λίγο αργότερα το υλικό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα πυροδοτώντας πόλεμο ανακοινώσεων. Το αστυνομικό το κράτος το είδατε φίλες και φίλοι, αλλά θα αλλάξουν αυτά, θα αλλάξουν όταν με το καλό βγει το νέο το Πασόκ, θα αλλάξει και η αστυνομία, θα είναι στο πλευρό του πολίτη, έτσι από εκεί θα τον βαράει. Να αλλάξω όμως θέμα, να δώσω έναν αισιόδοξο τόνο στην εκπομπή με την έρευνα της Ιουλίας της Θεοδωράκη, η οποία βρήκε ανθρώπους για τους οποίους η κρίση είναι όντως μια ευκαιρία. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σήμερα θα δούμε τρεις ιστορίες με δευτεραγωνιστές ανθρώπους που προσπαθούν. Ανθρώπους στο άνθος της ηλικίας που βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Νέους. Νέους που άμα θέλουν μπορούν. Νέους που σπάνε με την ορμή τους στο φράγμα της ανεργίας. Νέους που τολμούν ακόμη να ονειρεύονται. Συνάντησα τη Μάρο, μια κοπέλα που στα 24 της χρόνια κατάφερε από ένα μικρό χωριό της Κατερίνης να φτάσει στην υψηλότερη κορυφή του κόσμου και να πουλάει τυρόπιτες. Ήταν μακρύς ο δρόμος από το χωριό σας εδώ? Ναι. Τα οφείλω όλα στους γονείς μου. Αν δεν ήταν ο πατέρας μου να πληρώσει το φροντιστήριο για να δώσω πανελλήνιες. Πέρασα από τους πρώτους. Αγγλική φιλολογία. Σέξπιρ δηλαδή, Όσκαρ Ουάιλντ, Μίστερ Μπιν, Τόνι Μπλε. Και πώς κατάφερε, Μάρο, ένα κορίτσι σαν και σένα να φτάσει μέχρι εδώ? Μετά από 2 χρόνια στην ενεργεία, γνώρισα τον Μίλτο, αστυνομικό στο επάγγελμα, και του άρεσε να ράζει στο φούρνο εδώ. Και μια μέρα μου είπε ότι είχαν βάλει αγγελία, οπότε άρπαξα την ευκαιρία από τα μαλλιά. Και να με τώρα. Σειρά έχει ο Πάνος, ένας ανήσυχος πιτσιρικάς μόλις 26 χρονών, που έχει κάνει περισσότερα από 7,3 εκατομμύρια χιλιόμετρα πάνω σε 2 ρόδες. Ο Πάνος με τον Άκη, το παπάκι, τρέχει όπου το ζητηθεί και βοηθάει οι συμπολίτες του που πεινάνε. Για πες, αρέσει αυτή η δουλειά? Ναι, πολύ. Πάντα μου άρεσαν οι μηχανές. Γι' αυτό σπούδασα και μηχανολόγος μηχανικός. Μάλιστα. Και πώς είναι να είσαι ντελιβεράς? Νιώθω πραγματικά ότι προσφέρω στην κοινωνία. Γύρω μας υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε και βαριούνται να μαγειρέψουν. Μάλιστα. Και από λεφτά, καλά? Μια χαρά. Φτάνουν ίσα-ίσα να καλύψω το ενίκιο στο ημιυπόγειο που μένω στην Ομόνοια μαζί με τον κολλητό μου. Πολύ κεντρικά, ε? Ναι, μου αρέσει το κέντρο της Αθήνας. Έχεις πρόσβαση συγκοινωνίες, μετρό, φθηνά κορίτσια, όπλα, ναρκωτικά. Τρίτη ιστορία για απόψε, ιστορία του Γιώργου. Το συνάντησα κάπου στην Αθήνα. Και για πες, Γιώργο, πώς αισθάνεσαι με ένα νεφρό λιγότερος? Ξελαφρωμένος? Νιώθω πολύ πλουσιότερος. Μάλι έβγαλα τα έξοδά μου για τους επόμενους 2-3 μήνες. Μάλιστα. Και τώρα? Τώρα θα δώσω... Σκέφτομαι να δώσω το ένα μου αυτή, το ένα μου μάτι. Ο Γιώργος μου εκμυστηρεύτηκε ότι σκέφτεται να πουλήσει το ένα του αυτή, την κατογνάθο, το δεξί ρουθούνι και αν χρειαστεί, γιατί όχι, και το αριστερό του χέρι. Το χέρι αυτό που με τόση θέρμη μου έσφιξε όταν χώρισαν οι δρόμοι μας. Καλό σας βράδυ. Η κρίση είναι ευκαιρία, το ελληνικό όνειρο ζωντάνεψε μπροστά σας φίλες και φίλοι και οι υπόλοιποι, και νομίζω πως ήρθε η ώρα να δούμε τι απαντήσατε στο χθεσινό μας δίλημα. Παρακαλώ, αφήστε ελεύθερη την Τόνια.
Φίλοι ψηφοφόροι, γεια σας. Βλέπω τα αποτελέσματα. Το 63% θέλει να εφαρμοστούν τα νέα μέτρα και να κερδίσει το jackpot στο λότο, παρά να ψηφιστούν τα νέα μέτρα και να βρει ένα 50 ευρώ που θέλει το 37%. Γεια σας. Αν ξέρετε κάποιο γιατρό, παρακαλώ επικοινωνήστε με την εκπομπή. Να πω πως δεν έχω καταλάβει ακόμα αν αυτό το 37% είναι πολύ πλούσιοι ή πολύ ψεύτες. Μπράβο πάντως το 63% που παραμένουν σε επαφή με την ανθρώπινη φύση. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε νέο δίλημα για το Σαββατοκύριακο. Στο μεταξύ, ας δούμε το βίντεο που καθημερινά φτιάχνουν 92 άνθρωποι, 69 μουλάρια, 35 υβριδικοί πιγκουίνοι και 3 ελβετικοί σουγιάδες. Τα μαλάκια τα όμορφα. Ναι, ναι. Εγώ ρε παιδιά, μ' αρέσει να μου κάνουν άντρες μας σας. Θα με ξεσκίσεις. Ναι. Μακάρι. Αυτά που αφορούν τα παιδιά, γύρω στα 10 ευρώ κοστίζει. Οι διαδηλώσεις εντός του κοινοβουλίου νίκησαν τις διαδηλώσεις εκτός του κοινοβουλίου. Ο κύριος Χρυσοβοίδης έχει το λόγο. Χειροκροτήστε, κύριε. Και παρακαλώ να βλέπουμε, αυτό να βλέπουμε και τον κύριο Ντολιό. Κύριε Ντολιό, όταν άρχισαν να εφαρμόσουν τα μέτρα, άρχισε να μεγαλώνει. Παιδιά, βγάλετε το, πετάξτε την κάρτα. Δεν χρειάζεται για να μιλάμε εδώ πέρα με τον κόλπο. Πετάξτε, άμα δεν μπορούμε, πετάξτε. Όχι, 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 με τον κύριο Ντόλιο μιλάω. Ο κύριος Ντόλιος είναι ο άλλος. Εδώ. Θα κάνει παρέμβαση ο υπουργός μετά να μιλήσει ο κύριος Τουρνάς αργότερα. Κάτσε, καθίστε. Ναι. Κάτσε κάτω τώρα να πούμε λίγο τα πράγματα με το όνομά του. Κόφτε του. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος της συντέλειας, το οποίο θα ξεκινήσει τώρα αμέσως με τον Μάριο τον Μπαλοτέλη. Καλησπέρα, φίλες και φίλες. Γεια σου, Μάρκελε, τι γίνεσαι. Καλά είσαι. Λοιπόν, σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί είναι Παρασκευή και είναι ώρα να ξεκουραστούμε λιγάκι. Με κουράζεσαι και πολύ, ήθελα να σου το πω. Πολύ, κουράζομαι, ναι. Αλλά ταυτόχρονα είμαι και κάπως λυπημένη. Δηλαδή, μία χαρμολύπη έχω. Διότι βγήκα για γκάλωπ. Είσαι Δημάρ. Όχι, είμαι μόνη μου, έτσι. Λοιπόν, βγήκα για γκάλωπ και ρώτησα τον κόσμο, έχετε στεναχωρηθεί που διαλύεται το Πασόκ? Τέτοια αντίδραση. Κλέγανε. Χάλια είναι ο κόσμος, μάνο μου. Να το δούμε. Να το δούμε. Έχετε στεναχωρηθεί για το μέλλον του Πασόκ? Ποιος δεν έχει στεναχωρηθεί? Αλήθεια το λέτε? Δεν θα στεναχωρηθούμε. Και βέβαια έχω στεναχωρηθεί για πάρα πολύ. Είστε χάλια? Χάλια βέβαια. Πώς είστε? Πάρα πολύ έχουμε στεναχωρηθεί γιατί ήμουν Πασόκ και είμαι Πασόκ. Από το 1 στο 10 στεναχωριέμαι 8. Πολύ στεναχωριάς. Πολύ στεναχωρημένος, αλλά δεν το δείχνω. Κουράγιο. Χαμόγελο, τι να κάνουμε. Έχετε στεναχωρηθεί για το Πασόκ που διαλύεται? Πάρα πολύ. Πόσο? Πάρα πολύ. Δεν σας βλέπω πολύ στεναχωρημένο. Τι να κάνω, τι να στο πιστεύω πολύ στεναχωρημένος. Πάρα πολύ. Πόσο? Θα με δείξετε και στην τηλεόραση. Τι στεναχωριέστε? Πάρα πολύ, ναι. Τι να κάνουμε, κοπέλα μου, για εσείς δεν στεναχωριέστε? Πώς δεν στεναχωριέμαι εγώ? Έχετε στεναχωρηθεί για το μέλλον του Πασόκ? Ναι. Έχετε στεναχωρηθεί, ε? Σας βλέπω. Οπωσδήποτε. Πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ε. Και το χειρότερο είναι ότι δεν βλέπω βελτίωση. Δεν βλέπω κάτι καλύτερο. Πολύ. Έχετε στεναχωρηθεί? Πάρα πολύ. Καλά, και εντός να μην υπάρχει Έλληνας που να μην είναι στεναχωρημένος, κοπέλα μου. Πες μου, βρέμω έναν Έλληνα. Πολύ. Πόσο? Όσο δεν φαντάζεσαι. Τόσο πολύ? Ναι. Έχετε στεναχωρηθεί για το μέλλον του Πασόκ? Ναι. Πόσο? Αρκετά. Γιατί? Γιατί είναι ένα μεγάλο κόμμα που πρέπει να υπάρχει. Μπορώ να πω. Πάρα πολύ και το ίδιο με την κρίση που περνάμε. Τι στεναχωρηθεί για το μέλλον του Πασόκ? Πάρα πολύ. Πόσο? Γιατί ψηφίζαμε σοσιαλισμό, σοσιαλιστές και βγαίνανε ληστές. Η ιδεολογία σοσιαλισμός είναι ό,τι το ιερότερο. Είναι χριστιανισμός. Ο Χριστός είπε όποιος έχει δύο σακάκια να δώσει το ένα σε αυτόν που δεν έχει. Πού είναι ο Ανδρέας να φάει ο κόσμος κρέας, φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσω τον Didier τον Drogba και να πάω σε πιο ψυχαγωγικά θέματα, δηλαδή στις υπαίθριες ομιλίες των βουλευτών της Χρυσής της Αυγής. Ομολογώ πως δυσκολεύομαι κάπως να βρω τον κορυφαίο ομιλητή του κόμματος, αλλά νομίζω πως το φαβορί είναι αυτός εδώ ο κύριος. Διεστρέβλωσαν, με τα σιωνιστικά κανάλια και με κίνδυνους ομιλητές, δίθεν ιστορικούς, διεστρέβλωσαν την ιστορία μας.
Και όχι μόνο κίνεδους, αλλά και ομοφιλόφιλους, θα πω εγώ. Πάρα πολύ σωστά τα λέει ο Μιχαήλ ο Αρβανίτης για τα τηλεοπτικά και μπράβο του. Αλλά να πω πως το φόρτε του δεν είναι το lifestyle, αλλά η διεθνής πολιτική ανάλυση. Την εθνική μας κυριαρχία την εξεχώρισαν τους ξένους, στους εχθρούς μας, γιατί δεν έχουμε φίλους εμείς. Όλοι φθονούν τον ελληνισμό, με πρώτους τους σιωνιστές και τους Γερμανούς. Ενωμένοι Γερμανοί και Εβραίοι, όπως παλιά στο Auschwitz, αν θυμάστε. Η αλήθεια βέβαια είναι πως όντως όλοι μας τονούν, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά εμείς δεν πρέπει να φοβόμαστε, γιατί υπάρχει ο ελληνικός ο στρατός, ο ακίμητος φρουρός της πατρίδας, ο οποίος με κάνει να νιώθω τρομερή σιγουριά, κυρίως αφού είδα αυτό το βίντεο από τη δεξίωση της τελετής της ορκομοσίας της σχολής των μονίμων των υπαξιωματικών. Κατάξω, τι γε! Μια χαρά! Ευχαριστώ! Αναφέρω ότι είμαι από σκάτι στα Κοζάνης! Αναφέρω ότι είμαι από Τρίκαλα! Σας αναφέρω ότι είμαι από Καρδίτσα! Ανιστά! Όχι! Ευχαριστώ! Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την ακοή μάλλον, δηλαδή κακός είναι το όχι που είπανε. Δεν ακούει καλά ίσως και ο αξιωματικός, η αξιωματική, δεν ξέρω τι γίνεται. Να αφήσω το σώμα των ειδικών αναγκών και ας πάω στο σημερινό μας δίλημα. Τον Φάκελο παρακαλώ, σε ευχαριστώ παιδί μου, μπορεί να πας να τραγουδήσεις το πουλάκι Τσίου. Το σημερινό δίλημα έχει ως εξής. Αν ήσασταν υποχρεωμένοι να διαλέξετε, τι θα προτιμούσατε, να μειωθεί ο μισθός των βουλευτών ή να εκλεγείτε βουλευτής με τον υπάρχοντα μισθό? Για να δούμε, θα απαντήσετε όλοι με ειλικρίνεια ή... Τέλος πάντων, να αλλάξω θέμα, να πάω στον πρώτο κύριο της Αμερικής, τον Φάνη, ο οποίος επέστρεψε από τις Ηνωμένες τις Πολιτείες και συνάντησε την Ευελίνα την Παπούλια. Κυρία Ευελίνα, λοιπόν, ήρθα να σας πιάσω πριν, μου φύγατε και σας πιάνω τώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν βλέπετε το μαλάκι εδώ πέρα το τέτοιο. Τι γίνεται, θαυμαστής. Μετά. Θα σιγά και εγώ καπνίζω, είμαι θαυμαστής. Θέλω να με κοιτάει στα μάτια η κυρία Ευελίνα και πραγματικά ανακατεύομαι, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση. Με κάνεις. Όχι, εγώ θέλω να γίνω ο νέος Ευελίνος Παπούλιος. Α, εντάξει, σαν την πιπτική δομή τη είσαι, γεια σου. Μάλλον κορυδεύετε, αλλά θέλω να σου πω ότι έχω κάνει χορό. Τέλειο. Τις κοιλιάς. Τέλειο. Ξέρω ότι χορεύετε κι εσείς. Ναι. Το μόνο που μου λείπει είναι να μου δείξετε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Όπως. Θέλετε να χορέψουμε ένα μικρό βάλτς. Βάλτς. Μπορεί να με πιάσετε φυσικά από τη μέση, κυρία Ευελίνα, είναι όνειρο που τη γνωρίζω, να ξέρετε. Θέλετε να πατήσετε πάνω στα πόδια μου? Δεν θα πέσω. Όχι, δεν θα πέσετε. Έλα. Α! Λοιπόν. Α! Νόμιζα ότι είμαι ελαφριά. Τι κάνω. Κυρία Παπούλια, κατεβείτε κάτω. Α! Δεν μπορώ να φύγω. Θα ανέβεις εσύ. Για να δω. Εντάξει. 120 κιλά πάμε. Έλα. Δεξί, αριστερό μάλλον. Τι να κουνήσω, κυρία. Λοιπόν, βλέπουμε, δεν ξέρει χορό. Αυτό να το πούμε εδώ πέρα. Θέλω να μου πείτε δύο βασικά πράγματα. Πες μου. Νιώθω εδώ λίγο τράκ, να το πούμε αυτό. Ξέρετε ποιοι είμαστε καταρχήν? Εννοείται. Ποιοι είμαστε? Έχετε κάνει τέρατα εσείς. Ποιοι είμαστε εμείς? Αλήθεια, κάνατε ένα βιντεάκι. Ναι, για παιδιά. Πραγματικά νόμιζα ότι σε είχαν διώξει. Ποιο αυτό, λέτε, το δείξω το παιδί αυτό. Αυτό το παιδί, αν θυμάστε, ήταν. Κάποιο άλλο. Χοντρό, καραφλό, καμία σχέση με εμένα. Και δεν έχει να κάνει. Όχι. Δεν μπορεί να έχει γίνει τέτοια χοντρό. Όχι. Για συνεχίστε. Όπου μου θυμίζει πραγματικά τα νιάτα μου όταν ήμουν 32 χρονών, μπορούμε να του δύο ξένου. Τι επιτυχία μεγάλη ήταν αυτή. Ιδέες. Ήσουν 32 τότε. 32 και τώρα είμαι 28. Και εγώ πόσο είμαι. Εσύ, εντάξει, να σου πω, η τηλεόραση, η κάμερα, καμία σχέση, σας αδυνατίζει. Ναι. Είστε πολύ πιο παχιά από κοντά. Έτσι. Φάτε κάτι, σας κορυδεύω τώρα, μα είναι δυνατόν. Αυτό το στυλάκι ότι όλοι πριν μας αδύνατες, είστε μια χαρά γυναίκα και δεν τρώτε να πάρετε 2 κιλά παραπάνω. Δεν τρώω. Μα είστε πάρα πολύ αδυνατοί. Μα έτσι είναι το σκαρί μου, τι να κάνω. Το σκαρί, δηλαδή το σκαρί το δικό μου είναι εγώ, τρώω και είμαι χοντρός. Το δικό σου είναι. Λοιπόν, κυρία Ευελίνα, χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ. Τι να πω. Και όταν πλένετε κρεμμύδα, για να το πλένετε γιατί ψιλομύρισε. Δεν πειράζει, κυρία Ευελίνα εδώ πέρα. Λοιπόν, θα τα πούμε. Να σε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Γεια σας. Μ' αρέσει η περούκα σου. Αυτό είναι ο Φάνης. Λοιπόν, ο κύριος Ντασόπουλος, όταν κατεβείτε, θα σου πάρει το αμάξι. Κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Σία Τιγκοσιόνη. Αν ο κόσμος δεν καταστραφεί ή δεν συμβεί οτιδήποτε άλλο έκτακτο, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.